Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και στατική αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου της πόλης, του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές φθορές, ζημιές και ρογμές ατόξα στις κολόνες και όχι μόνο, προβλήματα που επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι σχετικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ο Άγιος Μινάς είναι ο Άγιος Μινάς της Κρήτης. Είναι το σύμβολό μας. Είναι, αν θέλετε, μια άλλη ακρόπολη για το δικό μας νησί. Σε αυτό λοιπόν το μνημείο όλοι μας σήμερα σκύβομαι με βαθύτατο σεβασμό και συναποφασίζομαι ότι δεν πρέπει επουδενή να το αφήσουμε έρμεο στη φθορά. Ο ναός έχει μια σειρά από προβλήματα και στο κυρίως σκέλυφος του ναού, αλλά και ειδικότερα στα κοδωνοστάσια. Το βόρειο κοδωνοστάσιο συγκεκριμένα είναι σε μια οριακή κατάσταση, θα λέγαμε. Υπάρχουν πρόνοιες για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κυρίως ναού και ειδικότερες πρόνοιες ενίσχυσης και με πρόσθετο μεταλλικό κλωβό των καμπαναριών του Αγίου Μινά. Προκειμένου να προλάβουμε χειρότερες καταστάσεις, ήδη το νότιο κοδωνοστάσιο είχε αρκετά σοβαρό πρόβλημα και υπήρχαν και κάποιες ρηγματώσεις σε διάφορα σημεία του ναού που προκαλούσαν ανησυχία. Συνεργαστήκαμε για το σκοπό αυτό πολύ στενά. Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά πορίσματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τον ομότιμο καθηγητή κ. Κουμούση να περιγράφει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στο μνημείο μέσω σύγχρονων τεχνικών, ωστόσο θετικό είναι το γεγονός ότι δεν απαιτούνται ενισχύσεις στη θεμελίωσή του. Αυτό που απαιτείται είναι ενεμάτωση των κατακορύφων στοιχείων της τυχοποιίας της Εκκλησίας. Η ενεμάτωση είναι μια σύγχρονη τεχνική, στην οποία ουσιαστικά υποπίεση εισδραίει κονίαμα, το οποίο είναι σε καλή συνεργασία με το παλαιό κονίαμα. Και ουσιαστικά δένει ο τείχος και αποκτά ευξημένες αντοχές. Το Υπουργείο Πολιτισμού εντάσσει το έργο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά στον κατάλογο των όριμων έργων για χρηματοδότηση από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αν κάτι απαιτείται, δεν είναι ούτε χρήματα, ούτε κόπος τόσο πολύ, όσο η αγάπη. Και αυτήν την αγάπη επαιτώ και απαιτώ από όλους τους Καστρινούς. Σεβασμιότατε, γνωρίζω ότι το ύψος είναι μεγάλο. Όμως, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον Άγιο Μινά μας, απέναντι στην Εκκλησία της Κρήτης, απέναντι στους Ηρακλειώτες, το έργο αυτό να το εντάξουμε και να ολοκληρωθεί. Και αποτελεί μια διάδοση. Από το 2018 η Κρήτη TV είχε παρουσιάσει τα προβλήματα που υπήρχαν στο εσωτερικό και εξωτερικό του ναού, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου του 2019 δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ζητούμενο πλέον είναι η εξασφάλιση κονδυλίων προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι αναγκαίες εργασίες στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά.